Θα έχετε ακούσει πολλές φορές να λέω τη λέξη Sprite. Και όχι μόνο εγώ. Τη λέει και ο Amiga 500 και ο Retropolis. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στις στα arcades και σε ορισμένους υπολογιστές και κονσόλες. Δεν έχουν όλα τα μηχανήματα τη δυνατότητα των sprites, βασικά των hardware sprites, αλλά αν θέλετε να πάρετε μια γεύση το τι είναι τα hardware sprites, μπορείτε να πατήσετε εδώ πάνω δεξιά να δείτε το αντίστοιχο βίντεο που έχω κάνει, γιατί σήμερα εδώ δεν θα μιλήσουμε για τα sprites γενικά, αλλά για τα hardware sprites της Amiga. Ούτε τα bitplanes, ούτε τα bobs, τα blitter objects δηλαδή. Αυτά είναι ένα βίντεο για κάποια άλλη στιγμή. Οπότε σήμερα θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Στα hardware sprites της Amiga. Η Amiga λοιπόν έχει η 500, γιατί η 1200 έχει διαφορά, έτσι. Η Amiga λοιπόν έχει 8 hardware sprites, για τα οποία υπεύθυνη είναι η Denise, εκείνο το chip δηλαδή που μας δίνει τα γραφικά αυτή τη στιγμή, την απεικόνηση, το Dual Playfield, δηλαδή δύο εικόνες η μία πάνω στην άλλη, οι οποίες κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις και η μία τρυπάει στην άλλη και βλέπουμε, και αυτό θα γίνει βίντεο, και τα sprites μας. Η Amiga λοιπόν έχει κι άλλο ένα chip, τον Copper, ο οποίος είναι κομμάτι του Agnus, που περιέχει και τον Blitter, το οποίο έχει κάποιες ελάχιστες εντολές. Μπορεί να ελέγξει τον Blitter, τα sprites, τα χρώματα πίσω, τα Copper Lists, τα Copper Rainbows που λέμε, αυτά τα πολύχρωμα που ρίχνει η Amiga πίσω στο background και βλέπουμε χιλιάδες χρώματα, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι δύο. Έτσι λοιπόν, αυτά τα hardware sprites, τα οποία είναι 16 pixels φάρδος και απεριόριστο ύψος, μπορεί να τα κινήσει η Denise προς όλες τις κατευθύνσεις, στα 50 καρέ ή στα 60 αν είναι αμερικάνικο, NTSC. Παρέχει επίσης hardware, σε hardware επίπεδο collision detection με άλλα sprites ή με backgrounds, δηλαδή οι συγκρούσεις. Χτυπάς το διαστημοπλιάκι από το, σε ένα βουνό ή το χτυπάει ένα σφαιράκι, καπούτ. Αυτό είναι το collision detection, το οποίο γίνεται συνήθως με τη CPU σε μηχανήματα που δεν έχουν hardware sprites και τρώει αρκετά resources αν έχουμε πολύ πράγμα στην οθόνη. Στην Amiga λοιπόν αυτό γίνεται στα δικά της, σε αυτά τα 8 sprites με το hardware. Για τα υπόλοιπα του Blitter ή από τη CPU, γιατί μπορούμε να κάνουμε τριών ειδών sprites, αυτά γίνονται με τη CPU. Τα sprites επίσης έχουν 4 χρώματα. Αν είναι ένα block θα το δούμε με 4 χρώματα. Αν είναι ας πούμε ένα ανθρωπάκι θα το δούμε με 3, διότι το 1 πάντα είναι διάφανο. 8 sprites, οπότε και 8 DMA κανάλια. Το Shadow of the Beast είναι ένα παράδειγμα, το 1, πολλοί το λένε tech demo, το οποίο χρησιμοποιεί πάρα πολλά hardware sprites στην οθόνη. Δυστυχώς ή ευτυχώς στην Amiga, πολλά παιχνίδια όπως το Roadland, θα το δούμε σε λίγο, χρησιμοποιούν τα hardware sprites για το score, δηλαδή πόσο ξενέρωμα. Γιατί να μην τα βάλεις στον παίκτη που ελέγχουμε εμείς, και τα άλλα στα blitter objects. Διότι
Τα sprite μας δίνουν τη δυνατότητα, εκτός από ότι είναι γρήγορα και μπορούν να κινηθούν στα 50 καρέ, μπορούμε δηλαδή να έχουμε, όπως το Agony, ένα shoot 'em up, το οποίο το δικό μας το sprite, η κουκουβά για παράδειγμα, είναι 3 hardware sprites και όλα τα υπόλοιπα είναι blitter objects, τα οποία μπορούν να δουλεύουν στα 17 ή στα 25 frames. Δεν μας πειράζει πώς κουνιούνται τα άλλα, μας πειράζει πώς κουνιούνται το δικό μας συνήθως. Και αυτό μας δίνει, εκτός από μορφιά, και πάρα πολύ καλό χειρισμό. Η διαφορά, ας πούμε, από το Lemmings στην DOS version στα PC και συμβατά με τις Amiga, είναι ότι στην Amiga παίζεται καλύτερα, διότι το mouse pointer είναι hardware sprites και κάνει register τα hits στα 25 καρέ που παίζει το παιχνίδι, στα 30 στο PC, πολύ καλύτερα στην Amiga έναντι του PC. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι, και λίγα ακόμα, είναι μία εξαίρεση. Χρησιμοποιεί βέβαια blitter objects, εννοείται, πολλά, αλλά και πάρα πολλά sprites. Πώς ρε φίλε, θα μου πεις. Θα σας πω για ένα παράδειγμα. Ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Ο αρχικός ήρωας λοιπόν είναι hardware sprite. Το Zeppelin πίσω είναι hardware sprite. Και το πρώτο και το δεύτερο. Περνάει και δεύτερο. Το score και το καρδιογράφημα είναι και αυτά hardware sprites. Ένας λογικός άνθρωπος, αν το σκεφτεί, θα πει, ρε φίλε, δεν είναι λίγο μεγάλα και πολλά αυτά τα hardware sprites για 16 pixels και 8 σε πλήθος. Η Amiga λοιπόν με τον Copper έχει το εξής ατού, ας πούμε, επειδή έχει λίγα sprites, μπορεί να τα κάνει reposition, να επαναχρησιμοποιήσει δηλαδή ένα sprite σε κάποιο άλλο scanline. Αυτό το έκανε και ο πατέρας της το 8-bit Atari, το Excel, η σειρά Excel και XE, καθώς και ο παππούς της το 2600. Δεν είναι τυχαίο που έχει βάλει το χέρι το ίδιος άνθρωπος πίσω από αυτά. Επίσης το έκανε και ο Commodore 64. Η Amiga λοιπόν έχει 8 hardware sprites και άλλα 8 V-sprites, τα virtual sprites, συγγνώμη, τα οποία τα επανατοποθετεί. Βέβαια, δεν μας σταματάει αυτό στα 16, μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω με τον Copper. Αρκεί να γλιτώσουμε το flickering. Πώς θα δούμε λοιπόν, εδώ λοιπόν θα δούμε μάλλον, πώς δουλεύει αυτή τη στιγμή το hardware sprite και γιατί έχει τόσα χρώματα, είναι πάνω από 3 το αρχικό μας. Θα πάμε λοιπόν και θα κλείσουμε τα hardware sprites. Το παιχνίδι παίζει χωρίς αυτά πλέον. Βλέπετε, όλα τα υπόλοιπα είναι σε άλλο κομμάτι του hardware. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ένα από αυτά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Είναι το μισό sprite, αλλά κάτι δεν πάει καλά με τα χρώματα. Αν θυμάστε, βλέπετε και η μπουνιά που είναι μισή. Είναι το τρίτο sprite. Είναι ένα πίσω του, ένα στη μέση και ένα στην μπουνιά που δεν φαίνεται. Επίσης, το Zeppelin είναι μισό και έχει εξαφανιστεί το ένα ψηφίο του score και το καρδιογράφημα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπουμε ένα sprite, το οποίο επαναλαμβάνεται 4 φορές. Στη μούρη του μικρού Zeppelin, στην ουρά του μεγάλου, στον άσο και στο sprite μας. Το sprite λοιπόν βγαίνει έτσι corrupted, διότι είπαμε ένα sprite έχει 3 χρώματα σε αυτή την περίπτωση, διότι έχει περίγραμμα. Το άλλο sprite θα πέσει πάνω στο πρώτο πάλι, για να μας δώσει τα υπόλοιπα χρώματα. Έτσι όταν ενώσεις σου λέει τα sprites έχεις 15 χρώματα. MS 2 X. Κοιτάξτε, αυτό είναι το άλλο κομμάτι του sprite. Οπ, ολόκληρο. Πάμε να δούμε άλλο ένα παράδειγμα. Βλέπετε το background εδώ, στο R-Type 2.
Είναι όπως το arcade. Ξεκινάει δηλαδή με μαύρη οθόνη και μετά έρχεται ένα πανέμορφο background πίσω. Το background αυτό λοιπόν το έχουν κάνει με sprites. Άλλη μια τεχνική στην Amiga, στην οποία χρησιμοποιούν κατά βάθος, όπως το σκέφτομαι εγώ, με λάθος τρόπο τα sprites. Και όμως για να πετύχεις κάποια background στην 500, δεν μπορείς να το κάνεις εύκολα με dual playfield και το κάνεις με hardware sprites. Το ίδιο γίνεται και στο Risky Woods, όσοι ξέρετε το παιχνίδι. Δηλαδή όλα τα βουνά πίσω είναι hardware sprites. Τα bugs αγνοήστε τα. Είναι επειδή εδώ στο UI έχω πολύ δυνατό config, γι' αυτό κάνει τα bugs. Κοιτάξτε το background. Είναι δύο sprite αυτή τη στιγμή, τα οποία επαναλαμβάνονται. Επειδή, 16 pixel sprite δεν φτάνει για να γεμίσει όλη την οθόνη με το background, τι κάνει? Βάζει τα 8 πίσω και τα επαναλαμβάνει στην ουρά. Το Risky Woods, το ίδιο. Βλέπετε, το background είναι πάλι, έχουμε ενεργοποιήσει μόνο τα δύο sprites από τα 8. Όλα μπροστά πηγαίνουν στα 25 καρέ και γι' αυτό δεν είναι τόσο μαλλή κίνηση, γιατί τα κινεί ο Blitter και τα backgrounds, αλλά και τα sprites μας. Και τελευταίο παράδειγμα είναι το Roadland, που σας έλεγα ότι τα πάντα τα κινεί ο Blitter. Καμικάζεις. Και τα hardware sprites τα έχουν χαραμίσει στο high score, δίπλα. Βλέπετε και τα άλλα που ενεργοποίησα. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι, ένα μικρό βιντεάκι βασικά, για τα hardware sprites Amiga. Έφυγα.